μια πρωτοβουλία που έρχεται σε συνέχεια μιας πρωτοβουλίας που πήραμε έτσι και αλλιώς στις αρχές Ιουλίου, να καταθέτουμε προτάσεις στην κοινωνία, στην τοπική αυτοδιοίκηση και να προσπαθούμε να τις υλοποιούμε τις προτάσεις με την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν εδώ στην Πελωμερίδα ξεκινάει, θα έλεγα, η πρώτη συνάντηση για τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής, που θα συνεχιστεί και στις άλλες δημοτικές ενότητες. Θεωρώ ότι ο πολιτισμός έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και μπορεί να προσφέρει και στην οικονομική, να αποτελέσει την πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Τρία είναι τα ζητήματα για την Πελωμαΐδα, τα επαναλαμβάνω, τα έχετε ακούσει και στο παρελθόν, είναι η διεκδίκηση του βιομηχανικού ιστορικού μουσείου στον χώρο του ΑΕΣ Πελωμαΐδας. Είναι η δημιουργία χώρων υποδομής σημαντικών στην πόλη της Πελωμαΐδας, μια πόλη που παραδοσιακά είχε εξαιρετικές υποδομές και σήμερα δεν διαθέτει σχεδόν τίποτε. Και το τρίτο που το ακούτε εσείς, θα το ανακοινώσω και μέσα, είναι η πρωτοβουλία που παίρνω για την δημιουργία του πρώτου φεστιβάλ Εορδέας, ένα δεκαήμερο κάθε χρόνο πριν από το Πάσχα. Αυτό είναι μια πρωτοβουλία στην οποία μπορούμε να βοηθήσω, μπορούμε να βοηθήσουμε όλοι, ώστε να αρχίσει να κινείται και η πόλη και η κοινωνία και η οικονομία της πόλης. Αυτή την πρωτοβουλία θα την επαναλάβω σε όλες τις δημοτικές, σε όλες τις δημοτικές ενότητες, σε όλους τους δήμους, στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ότι βλέπετε και μόνο σας ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από την πλευρά του κόσμου. Επομένως, ο πολιτισμός είναι ένα θέμα το οποίο αφορά στο κοινό του κόσμου. Τον ενδιαφέρει, υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, δημιουργοί, υπάρχουν πολύ περισσότεροι αυτοί που απουσιάζουν και δεν βρίσκονται στην Πελωμαΐδα ή στην Νόμο Κοζάνης. Με όλους αυτούς θέλουμε να συνομιλήσουμε, γιατί πρέπει να συναντηθούμε ώστε να φέρουμε την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εκεί που της αξίζει, δηλαδή σε μία από τις πρώτες περιφερειακές ενότητες σε πολιτιστικό επίπεδο. Συνεργαστείτε και με τοπικούς ή και περιφερειακούς φορείς. Εννοείται, θα συνεργαστούμε και με τοπικούς και με περιφερειακούς φορείς. Η πρόσκληση απευθύνεται στην, και στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Χαίρομαι που είναι παρόν ο κύριος Ζαμανίδης και ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωπος της αυτοδιοίκησης. Νομίζω ότι είναι μια συνάντηση από την οποία η κοινωνία και η περιοχή μας έχει μόνο να δούμε. Μαζευτήκαμε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε πάνω σε μια ιδέα πρόταση που αφορά τον πολιτισμό, την τέχνη και άρα την παιδεία γενικότερα. Επειδή πιστεύουμε ότι η περιοχή μας έχει ανάγκη και δίψα για δράση σε θέματα πολιτισμού και τέχνης, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη σημερινή μας πρώτη μάζοξη και θα θέλαμε να αποτελέσει την αρχή για περαιτέρω σκέψεις, συζητήσεις και νέες προτάσεις για την περιοχή, είτε από ομάδες, είτε από συλλογικότητες, είτε από μεμονωμένα άτομα. Βαθιά μας πεποίθηση είναι πως η τέχνη μπορεί να ανάψει ένα φως στον δρόμο του λαού μας και να δώσει το στίγμα της ποιότητας και της κουλτούρας μας, ειδικά τώρα που η καιρή είναι δύσκολη, η πίεση ο καθένα από εμάς είναι έντονη και η παγκοσμιοποίηση τίνει να καταστρέψει την προσωπικότητα του λαού. Εξάλλου, το έχει αποδείξει η τέχνη και παλιότερα σε εποχές δύσκολες όπως η περίοδος της Χούντας, των πολέμων κτλ. Ότι μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Σκοπός λοιπόν της σημερινής μας συνάντησης είναι να καταληφθούν προτάσεις και να συντονιστούν ενέργειες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της περιοχής μας, θα διεκδικήσουν πολιτιστικές υποδομές που λείπουν από την πόλη μας. Θα δώσω το λόγο στον ομιλητή της σημερινής μας συνάντησης, τον Θέμη τον Μπουλίδη, τον σκηνοθέτη και βουλευτή της περιοχής μας, του νομού μας, και στη συνέχεια θα μιλήσετε. Καλό είναι οι τοποθετήσεις να είναι σύντομες, 2-3 λεπτά. Αν κάποιοι έχουν φορείς να καταθέσουν πρόταση, θα μου λένε ποιος φορέας είναι για να καταγράφω και να μπορούμε να κάνουμε προτάσεις καινούργιες και να αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Η οποία αυτή τη στιγμή αμοιβή θεωρώ απαραίτητη. Την απαραίτητη προϋπόθεση, τη δημιουργία ενός δυναμικού κινήματος ανάδειξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων της περιοχής, αλλά και συντονισμού και σχεδιασμού ενός προγράμματος πολιτιστικής λειτουργίας που θα αναβαθμίσει καθημερινά την περιοχή. Θα συμβάλλει καθοριστικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και θα δημιουργεί δυνατότητες συμβολής στην πραγματική οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Με άλλα λόγια, αυτό που θα φανεί και στο τέλος είναι ότι όσο το μέλλον δεν είναι υπόθεση των κοινωνιών, όσο δεν περνάει μέσα από κοινωνικές διαδικασίες και από συμμετοχικές διαδικασίες, δεν υπάρχει μέλλον. Επομένως, όσοι έχουμε κάνει ανάθεση ονείρων ή ανάθεση οράματος, είτε στην κυβέρνηση, είτε στην δημοτική αρχή, είτε στην περιφερειακή αρχή, μάλλον έχουμε πάρει λάθος αντίληψη για τα πράγματα. Εάν δεν δημιουργηθεί ένα κίνημα παρακάτω, μια συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση
του στίγματος, ποιότητας ζωής ή του πολιτικού στίγματος, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε σε πολλά πράγματα. Τέσσερα σημεία είναι τα σημεία της εισήγησης αυτής, και είναι βιομηχανικό και ιστορικό μουσείο και πάρκο Πτολεμαϊδας, ένα. Δύο, δημιουργία υποδομών στην πόλη και στην περιφέρεια της Πτολεμαϊδας. Τρίτον, η δημιουργία ενός φεστιβάλ. Τέταρτον, ιστορικά τα μαρτυρικά χωριά της περιοχής. Αυτά τα τέσσερα, τα οποία μπορείτε να βελτιώσετε και να τα κάνετε 5-6 ή περισσότερα, αλλά αυτά τα τέσσερα ως ένα ερέθισμα για να πάει παραπέρα η συζήτηση. Στο προηγούμενο διάστημα, προηγήθηκε ένας ιδιότυπος, θα έλεγα, διάλογος γύρω από το ερώτημα ή δίλημα, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, εάν η περιοχή βρίσκεται ή όχι σε μεταλλητική περίοδο, σε μεταλλητική εποχή. Η άποψη που εκφράζουν κάποιοι πως η περιοχή δεν βρίσκεται σε μεταλλητική περίοδο, κατά τη γνώμη μου, καταλαβαίνω τους λόγους που το κάνουμε για να μην πειράξουμε, μην δημιουργήσουμε, μην κλονίσουμε την αταραξία ή τα γυμνάζοντα ύδατα της ανυπαρξίας που υπάρχουν, προκειμένου πιστεύοντας ότι θα διατηρηθεί με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΗ περισσότερο εκεί στο Κινήτη, αλλά σε μεταλλητική εποχή βρίσκεται μια περιοχή από τη στιγμή που εγκαθίσταται το πρώτο μηχάνημα. Αυτό είναι η ιστορία, η παγκόσμια ιστορία. Επομένως, ως άνθρωποι που ζούμε και δεν έχουμε εδώ στην γη και δεν έχουμε πάει το σπίτι μας ασθένεια, ξέρουμε ότι η περιοχή μας βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε αυτά που αναφέρατε, κύριε Μουρμουλίδη. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε και το γεγονός της επαναπόδοσης των εδαφών, γιατί είναι ένα μέσο ανάπτυξης. Είναι ένα σοβαρό μέσο ανάπτυξης και κινδυνεύουμε από τη στιγμή που η ΔΕΗ θα ιδιωτικοποιηθεί, πλέον να τα χάσουμε εντελώς. Αυτό μόνο. Και η πρόσθεση είναι ότι σε όλα αυτά, εμένα με ενθουσίαζαν οι προτάσεις σας, σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε το κολυμπητήριο. Γιατί είναι και αυτό ένα μέσο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της πόλης. Κύριε Γενική της Γενικής Διοίκησης Υπερμηδιανής, κύριε Περιφερειάρχε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτές, κύριε Πρόσωποι των Πολιτιστικών Φορέων, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, πολύ πρόχειρα, θέλω να καταθέσω εγώ κάποιες απόψεις. Βασικά, σε ένας απλός πολίτης που απλώς έχω κάποιες ευαισθησίες εδώ και χρόνια και κάποιες ανασχολήσεις με τα πολιτιστικά. Καταρχήν, χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση. Παρόλο που λίγο μου διέφυγαν ίσως 5-10 λεπτά στην αρχή της τοποθέτησης του κ. Μουρμουλίδη, οφείλω να πω αντικειμενικά ότι έχω πολλά χρόνια να ακούσω μια τόσο ολοκληρωμένη εισήγηση πάνω στο πολιτιστικό ενίγνωση της Ευρωπαίας και της περιοχής. Όλα αυτά που άκουσα, με την μερικά να μην τα άκουσα, με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο και απλώς θα ήθελα να επεκτείνω, χωρίς να δώσω τον χρόνο σας, λίγο κάποιους συλλογισμούς. Κάποια πράγματα που θα πω, θα κοιτάξω να πω πράγματα που νομίζω δεν τύχθηκαν. Θα με διορθώσω. Ναι, πολύ σύντομα. Συμφωνώ απόλυτα με τους στόχους. Κύριε Βουλευτά, τα καταγράφω. Καταγράφω στο χαρτί, όχι στην ηλεκτρονική μορφή. Θα με ακούσει ο κόσμος. Δύο ερωτήματα θέλω να κάνω. Ένα ερώτημα από αυτά που είπατε, χαιρετίζω καταρχήν την εκδήλωση συγκεκριμένη. Λείπουν μερικέ εκδηλώσει όσον αφορά για τον πολιτισμό στην περιοχή μας. Όμως με παίρνουν και σαν πολίτης του Δήμου Ευρωβουλευτής και δύο ερωτήματα που νομίζω ότι είναι σημαντικά. Ένα, είπατε, δεν μπορεί να σταματήσει γιατί καλή κακώς η περιοχή μας ζει παράλληλα 30 χρόνια τώρα με τον Λιγνίτη. Και αφού και εγώ διανύω την πέμπτη δεκαετία, γνωρίζω από παλιά την περιοχή πώς ήταν, μέχρι εδώ γνωρίζω και την ΔΕΗ. Δεν είμαστε σήμερα στην ΔΕΗ που γνωρίζουμε το 1980 και η ίδια η ΔΕΗ έχει αλλάξει. Και μόνο συνέργειας να μην αναφέρομαι σε όλα αυτά. Θα αναφερθώ σαν εργαζόμενος όπως ήμουν στο να είστε τον Εμαέδος αυτόν τον ιστορικό. Ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΗ στην απόφασή του αναφέρει για τον να είστε τον Εμαέδος.
Είναι και η δική σας η άποψη να κρεμιστεί πυρκετάδικο, αίσθητον, όλα τα υπόλοιπα. Ή όταν μιλήσατε πριν, αίσθητον αιμαίδος, είπατε ότι τα βγάζετε εκτός αυτά. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ή συμπεριλαμβάνονται όλα μέσα. Γιατί η Ακρόπολη, εγώ αυτό κατάλαβα και οφείλω να κάνω το ερώτημα. Η Ακρόπολη για μένα και για πολλούς της περιοχής είναι το πυρκετάδικο. Και ο αίσθητον, το πρώτο εργοστάσιο. Και ένα δεύτερο, είπατε ένα δεύτερο ερώτημα. Δεν μπορεί, λέει, να σταματήσει κανείς τη φθήνουσα απορία του λιγνίτου. Έτσι ακριβώς που αναφέρατε. Αν το κατάλαβα σωστά. Τι εννοείτε. Και άποψη πολλών στην περιοχή είναι, στην περιοχή, και δική μου, πρέπει να σταματήσει η φθήνουσα απορία του λιγνίτου και να ανέβει στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Και υπάρχουν τρόποι. Και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα τα που είναι διεθνείς επιλογές και αυτές τις ακούει η Ελλάδα. Τώρα, εάν συμφωνήσουμε, αφήστε με λίγο για να συμφωνήσουμε. Εάν συμφωνήσουμε, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Εάν συμφωνήσουμε ότι θέλουμε να φύγουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα ξέρω πώς είμαι εδώ πέρα και βγούμε όλοι μαζί και το πούμε, εγώ μαζί σας είμαι. Δεν είναι κάτι που με γοητεύει. Έτσι. Δηλαδή, και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, κοιτάξτε για το γνωστό. Του λιγνίτη, τη μεταχείριση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, νομίζω ότι θα συμφωνήσουν όλοι ότι δεν είναι επιλογή τουλάχιστον αυτή τη κυβέρνηση. Νομίζω. Τώρα, σε σχέση με το να είσαι και τα υπόλοιπα, εγώ κάνω μια προσέγγιση αρχική, η οποία είναι και γεωγραφική. Το εγκύτερο στην πόλη είναι αυτό το έστω να είναι. Θα πρέπει, επειδή υπερασπίζεστε από τη μία το πυρκετάδικο και από την άλλη το λιγνίτη, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ κάνω μια ρεαλιστική προσέγγιση και λέω, αίσθητον αιμαίδος είναι πώς το λέμε, κτίριο πολλών